Και αυτό είναι ο Χατζιπρέτας στο παρκέ. Αυτό δεν τον εμποδίζει όμως να σουτάρει και να σκοράρει δύο χρεμένα από τον Μπαρέλ. Η μπάλα μένει στα χέρια του Παναθηναϊκού και τελικά ο Μπατίστη καρφώνει στο καλάθι, που είναι ο καλύτερος ψηλός της. Σπανούλης για τρεις. Ο Τσαρτσαρής πρόχνει την μπάλα στον Μπέκοβιτς. Διαμαντίδης. Ο Σάκο τα δίστασε στην γωνία, προτίμησε να παζάρει στον Μπέκοβιτς. Ο Διαμαντίδης στο τέλος της επίθεσης για τρεις. Ο Παναθηναϊκός Φώτσης στο Γιασικεβίτσιους, που δοκιμάζει κάτι σαν ραβέρσα, αλλά ο Πανταχού παρών κάτω από την πάσα στιγμή να κλέψει μπάλες. Νίκολας για τρεις. Παναθηναϊκός προσπερνάει 19-18 και δεν δοκίμασε τον Νίκολας. Μπατίς πατώντας τη γραμμή, το σούτ ήταν για δύο του Μπατίς. Καλή άμυνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης μαζεύει την μπάλα. Σπανούλης. Πάρα πολύ γρήγορα η άμυνα της Πρόκομ από το σπριντ του Σπανούλη. Έμεινε άτομα στο παρκέ. Δείτε εδώ. Έβαλε πέμπτη ταχύτητα ο Σπανούλης και δεν βρήκε κανέναν. Κράτησε την Μπαρσελόνα σε 74 πόντους. Ο Παναθηναϊκός στο ίδιο γήπεδο είχε δεχτεί 90 και έχασε με. Κότσι στέκεται και σουτάρει για δύο. Και το τέλος του ημιχρόνου. Νίκολας στον Μπέκοβιτς. Πολύ όμορφη πάσα τη στιγμή που ερχόταν η βοήθεια από τον Μπαρέλ στο Σπανούλη. Τελείωνε ο χρόνος. Διαμαντίδης ένα ακόμη rebound. Σπανούλης που έφυγε γρήγορα μπροστά. Και όταν ο Σπανούλης φεύγει και παίρνει σωστά την μπάλα από τον Διαμαντίδη. Αυτό το φάουλ δίνει λίγο παραπάνω χρόνο. Εκπληκτικό μπλοκ του Φώτση πάνω στον Μπέρκ. Στον Μπαρέλ τον σταματάει με εντυπωσιακό τρόπο Διαμαντίδης, αρπάζοντας την μπάλα στον αέρα. Νίκολας στην απέναντι πλευρά, έρχεται τελικά ο Σάκοτα. Νίκολας στη διοίκηση, έξω στον Σάκοτα, από εκεί στον Μπέκοβιτς. Μπέκοβιτς ο οποίος στο έδαφος καταφέρνει να σώσει, αλλά όχι απολύτως την επίθεση, καθώς ο Διαμαντίδης άρπαξε την μπάλα από τα χέρια του Μπαρέλ. Ο Νίκολας καρφώνει να στέλνει τη διαφορά στους 10 από το κλέψιμο του Διαμαντίδη, ο οποίος είναι μακράν από αυτό το λάθος των Κρητών του αγώνα. Φώτσης δοκιμάζει για 3. Αυτή τη φορά βρίσκει το στόχο Αντώνης Φώτσης, ο οποίος είναι παραγωγικός απόψε. Ο Γιούιν είναι στο 0. Μπατίστε επιθετικό rebound μετά το άστοχο σούτ του Γιασικεβίτσιους. Διαμαντίδη στη διείσδυση, καλάθι και φάουλ τη στιγμή ακριβώς που το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης διαβάζει σωστά την άμυνα της Πρόκομ, η οποία είχε παίξει με αντίπαλο τον Τίλεβιτς. Καλάθι και φάουλ, ναι, από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ελευθερώθηκε μόνος του, δοκιμάζει και σκοράρει για 3. Κάνει τον αντίπαλο να εφησυχάσει, ακόμη και αν είναι μια ομάδα της κλάσης του Παναθηναϊκού. Η προέλευσή του είναι από το λίκνο του αμερικάνικου μπάσκετ, την Ινδιανάπολη. Μπλοκ του Μπαρέλ, αλλά μετράει το καλάθι και στον Διαμαντίδη. Πολύ όμορφη πάσα χαμηλά στον Γκέτσμαν. Δεύτερη προσπάθεια από τον Γκέτσμαν, που προτιμάει να πασάρει στον Πέκοβιτς. Το καλύκι για τον Παναθηναϊκό. 64-56. 6 δευτερόλεπτα κατά το τέλος της επίθεσής του. Ο Νίκολας στέκεται και δοκιμάζει για 2. 66-58.